Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Άντρος Κυπριανού, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, φιλοξενούμενος απόψε στην εκπομπή μας, με τον οποίο θα επικεντρωθούμε κατά κύριο λόγο σε κυπριακό και προεδρικές εκλογές, οι δύο καυτές πατάτες της επικαιρότητας, θα μπορούσε να πει κάποιος. Κύριε Κυπριανού, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Απέναντι στον κύριο Κυπριανού απόψε, κυρίες και κύριοι, μόνο ομιλών, καθότι η συνάδελφος Στέλλα Μιχαήλ βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου την έταξε το καθήκον για να καλύψει την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και τις επαφές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην πρωτεύουσα. Και βέβαια όχι μόνο ομιλών, αλλά και οι τηλεθεατές, η συνδρομή των οποίων πάντοτε είναι κέρια και ως εκ τούτου άκρος εκτιμόμενη. Θα αρχίζαμε, κύριε Κυπριανού, με το Κυπριακό, τη σημαντικότητα του οποίου κανένα άλλο θέμα δεν θα μπορούσε να υπερσκελίσει. Ωστόσο, με βραχία κεφαλή εξελίξεις στο ΑΚΕΛ ως προς την επιλογή υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, παίρνει προβάδισμα. Αν όχι ως προς την σημαντικότητα, τουλάχιστον ως προς το επίκαιρο των πραγμάτων. Και δεδομένου ότι είμαστε και επικαιρική εκπομπή. Νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρο, σίγουρα. Λοιπόν, το ανέμενα ότι από αυτό θα ξεκινούσα. Θα σας υποβάλω, κύριε Κυπριανό, ότι στα πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 30 που ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ και καλύπτω το ρεπορτάζ του ΑΚΕΛ, είναι η πρώτη φορά που βλέπω το κόμμα σε αυτήν τη φάση. Θα μπορούσε μόνο να συγκρίνουμε τούτη την περίοδο, όπως την διάγεται τώρα στο ΑΚΕΛ, με την περίοδο του 2004. Με ποιαν έννοια το λέτε? Με την έννοια του τότε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο κόσμος ή η βάση ή οι αντιδράσεις ή οι εξελίξεις υποχρεώνουν το κόμμα να ανατρέψει μια σχεδόν ειλημμένη απόφαση. Κάνετε πολλά μεγάλο λάθος, κύριε Νικολάου. Και να ξεκινήσω από την αρχή λέγοντας ότι διερωτούμε ποιος σας είπε ότι η βάση αντέδρασε. Δεν έγιναν συνεδριάσεις των κομματικών ομάδων για να ξέρουμε πώς τοποθετείται η βάση. Έγινε μόνο μια συνεδρίαση κομματικής ομάδας και αυτοί από τα 15 άτομα που ήταν παρόντα, οι 14 ψήφισαν υπέρ και η μια ήταν αποχή. Κανένας λοιπόν, να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Κανένας δεν μπορεί να μιλά από μέρους της βάσης με όλον τον σεβασμό σε όλους και τις εικασίες οι οποίες γίνονται. Να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Επειδή βάλετε το ερώτημα σας, να απαντήσω, διότι ξέρετε, πρώτα και κύρια να πω ότι ο κύριος Πανός σήμερα δεν επαρευρέθηκε στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, όπως μεταδώσετε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ήρθε ο κύριος Πανός, συναντηθήκαμε για λίγα λεπτά στο γραφείο μου. Είπα στο δελτίο, παρευρέθηκε για κάποια λεπτά ήρθε. Όχι, παρευρέθηκε, βρεθήκαμε στο γραφείο, του κέρασα έναν νέσκαφε και μετά κατεβήκαμε κάτω για να κάνουμε την δήλωση. Απλώς το διορθώνω για να ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Το δεύτερο, η απόφαση για το τι θα γινόταν λήφθηκε χτες το μεσημέρι. Όταν είχα συνάντηση με τον κύριο Σπανό, συζητήσαμε τα ζητήματα και καταλήξαμε από κοινού στην απόφαση στην οποία καταλήξαμε. Τι έχει συμβεί και γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρώτα να μου επιτρέψετε να κάνω μια ανάλυση γιατί έφτασαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Νικολάου. Η πρώτη επιλογή για το ΑΚΕΛ θα ήταν η συνεργασία με άλλα πολιτικά κόμματα. Για μας ο στόχος, ο πρώτος και κύριος στόχος, είναι η απομάκρυνση της κυβέρνησης Αναστασιάδη συναγερμού από την εξουσία. Θεωρούμε ότι στο Κυπριακό να ακολουθεί μια αντιφατική και με γεμάτη από παλινδρομήσεις πολιτική, ανεξάρτητα με το εάν κατά διαστήματα ακολουθά μια πολιτική που θεωρούμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, έχει διευρύνει σε επικίνδυνο βαθμό το χάσμα μεταξύ των λίγων πλουσίων και όλων των υπολείπων, έχει κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, ενώ σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, ανεξάρτητα από το τι λένε ήδη, το γεγονός παραμένει ότι πλέον βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, δεν είναι η κυβέρνηση εκείνη η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτά τα φαινόμενα, αλλά είναι ανεξάρτητοι θεσμοί όπως είναι ο Γενικός Ελεκτής, ο Γενικός Εισαγγελέας, με τους οποίους η κυβέρνηση συγκρούεται.
Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό λοιπόν το οποίο καθιστά για μας πρώτη προτεραιότητα την απομάκρυση αυτής της κυβέρνησης από την εξουσία. Βέβαια δεν θέλουμε να αντικατασταθεί αυτή η κυβέρνηση με μια άλλη παρόμοια ή σε κάποιες πτυχές και ακόμα και χειρότερη. Θα θέλαμε λοιπόν να συνεργαστούμε με άλλα πολιτικά κόμματα. Τα άλλα πολιτικά κόμματα βιάστηκαν να κάνουν τις επιλογές τους. Οι μεν τρεις έχουν αποφασίσει να στηρίξουν την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, η δε συμμαχία πολιτών την υποψηφιότητα Γιώργου Λιλίκ. Δεν άφησαν περιθώρια να συζητήσουμε μαζί τους για να δούμε κατά πόσον υπήρχε δυνατότητα εξέβρεσης μιας αποδεκτής από όλους υποψηφιότητας. Η δεύτερη επιλογή ήταν να βρούμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να στηριχτεί όχι μόνο από το ΑΚΕΛ, αλλά και από κάποιον άλλον πολιτικό κόμμα. Ούτε αυτό δεν καρποφόρησε. Και πήγαμε στην τρίτη επιλογή. Ψάχναμε έναν άνθρωπο ανένταχτο κομματικά, έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ικανός και έντιμος. Για μας το θέμα της εντιμότητας είναι πρωταρχική σημασία εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Έναν άνθρωπο ο οποίος στο Κυπριακό να συμφωνεί μαζί μας και να μην μας ακυρώνει στα ζητήματα της οικονομίας. Να είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς και ταυτόχρονα να είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τους ανεξάρτητους θεσμούς για να οδηγήσουμε τον τόπο μας μπροστά. Να μπορεί να συσπυρώσει προοδευτικές και κοινωνικές δυνάμεις γύρω του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που είναι η εκλογική νίκη. Αναζητήσαμε λοιπόν άνθρωπο που να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Στο πρόσωπο του Μιχάλη Σπανού, εκρίναμε ότι θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση ουσιαστική. Εκάμαμε κάποιες συζητήσεις, διαπιστώσαμε ότι στο Κυπριακό υπήρχε συναντήληψη σε όλα τα ζητήματα, σε όλες τις πτυχές που συνθέτουν το Κυπριακό και σε ό,τι αφορά τα βασικά κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, είχαμε συμφωνήσει. Δεν μπήκαμε σε διαδικασία να διαμορφώσουμε έναν ολοκληρωμένο πλαίσιο διακήρυξης αρχών έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Και πήγαμε στην Κεντρική Επιτροπή, ζητήσαμε την άδεια τους για να εντείνουμε πλέον τις διαπραγματεύσεις με τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Στη συζήτηση διαπιστώσαμε ότι οι προσεγγίσεις τις οποίες είχαν και εκείνος και εμείς ήταν διαφορετικές. Και χαίρομαι ειλικρινά, γιατί μέσα από τον ειλικρινή διάλογο τον οποίο είχαμε, τον έντιμο διάλογο που είχαμε, εφάνηκε το ήθος του ανδρός. Ο κύριος Σπανός, με τον τρόπο που χειρίστηκε τα ζητήματα, θεωρώ ότι τιμά τον εαυτόν του. Έχει αποδείξει το ήθος και την εντιμότητά του. Αυτά είναι τα γεγονότα λοιπόν. Είδατε ότι σας διάκοψα. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία να τα πείτε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα ξαναγυρίσω. Δεν θα... Ναι, ναι. Και γύρονται και κάποια ζητηματάκια από αυτά που αναφέρατε. Θα ξαναγυρίσω στο θέμα της βάσης, επειδή το είπατε και εχθές. Αντιλαμβάνομαι, όλοι γνωρίζουμε και εσείς πολύ περισσότερο από κάθε έναν από όλους εμάς τους υπόλοιπους, καθότι γενικός γραμματέας του κόμματος, ότι η επικοινωνία της βάσης του κόμματος με την ηγεσία του κόμματος δεν είναι μόνο οι κομματικές οργανώσεις βάσης όταν συνεδριάζουν και στέλνουν επισήμως τα μηνύματα μέσω του αντιπροσώπου της Κεντρικής Επιτροπής που παρίσταται. Τα μέλη του κόμματος, οι φίλοι του κόμματος, οι ψηφοφόροι του κόμματος ξέρουν προσωπικά και τους βουλευτές τους και τα τηλέφωνα τους και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι άλλωστε είναι κάθε μέρα στις λαϊκές οργανώσεις. Με γνωρίζουν πάρα πολύ. Ακριβώς. Άρα το ότι δεν γνωρίζει κανένας την. Τη σκέψη της βάσης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι πολύ πιστευτό. Δεν είναι καταγεγραμμένο επίσημα μέσα από συνεδριάσεις των κομματικών ομάδων. Έχετε κάθε δικαίωμα να έχετε την άποψή σας. Πέραν δεν, είναι, δεν είναι άποψη. Πέραν καταγράφεται σε όλες τις εφημερίδες, δηλαδή σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, ναι. Και ο καθένας δικαιούται να καταγράφει ό,τι θέλει με βάση τις πληροφορίες οι οποίες πάνε πάνω του. Και οι οποίες πολλές φορές, να μου επιτρέψετε να πω, ότι εξυπηρετούν διάφορες σκοπιμότητες. Είναι γεγονός ότι έφταναν μηνύματα κοντά μας. Είναι επίσης γεγονός όμως, αδιαφυσβήτητο, ότι εκεί και όπου γίνονται συζητήσεις με βάση το πολιτικό σκεπτικό, στη βάση του οποίου ελήφθηκε η απόφαση, τα στελέχη του ΑΚΕΛ, τα μέλη του ΑΚΕΛ, εδέχονταν την επιχειρηματολογία. Όταν λέτε έφταναν μηνύματα έλεγαν, κοντά σας, τι εννοείτε? Μηνύματα τα οποία έλεγαν, μα καλά, αυτός είναι άγνωστος. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμφωνήσει μαζί μας
στα ζητήματα του αμείζωνος σημασίας. Αυτά τα μηνύματα έφταναν κοντά μας. Μηνύματα όντως ανησυχίας. Και γιατί ήταν άγνωστος και γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί μαζί μας. Δεν κορυφωθήκαν αυτά τα μηνύματα μετά τις εμφανίσεις του, τις συνεντεύξεις του κ. Σπανού, που ξέρετε, προφανώς καταγράφηκαν διαφορές, διαφωνίες από πλευράς των κομματικών στελεχών, μελών, φίλων του ΑΚΕΛ που έχουν συγκεκριμένες πολιτικές, κοινωνικο-οικονομικές απόψεις και θέσεις. Δεν πρόκειται να πω ψέματα, αγαπητέ κύριε Νικολάου. Είναι γεγονός ότι εκείνη η τηλεοπτική εμφάνιση είχε εντείνει τις ανησυχίες οι οποίες υπήρχαν σε μερίδα των μελών του κόμματος. Και τα μηνύματα είναι γεγονός ότι είχαν ενταθεί τις τελευταίες μέρες. Συζητούσαμε με τον κύριο Σπανό και επαναλαμβάνω ότι η προσπάθεια μας ήταν να δούμε κατά πόσον υπήρχε δυνατότητα να συμφωνήσουμε στην προσέγγιση μας σε αρκετά ζητήματα. Είχαμε την εντυμότητα και την ειλικρίνεια και εμείς και εκείνος, όταν διαπιστώσαμε ότι αυτό το πράγμα ήταν δύσκολο, να πούμε ότι εντάξει, κάναμε μια προσπάθεια. Φαίνεται ότι η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να καρποφορήσει σε αυτήν τη φάση. Και επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να βγάλω το καπέλο στον κύριο Σπανό για το ήθος το οποίο έχει επιδείξει και τον τρόπο με τον οποίο μας έχει συμπεριφερθεί. Έχετε προβάλει την συνάντηση την οποία είχαμε σήμερα, τις κοινές δηλώσεις τις οποίες έκαναμε και την τοποθέτηση του κύριου Σπανό. Εμένα με ικανοποιά με τα μέγιστα το γεγονός ότι ο κύριος Σπανός είπε ότι είχα μια θετική άποψη για το ΑΚΕΛ, αλλά συζητώντας μαζί τους, εκτίμησα ακόμα περισσότερο την εντυμότητα, την υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα, το ήθος με το οποίο είχαμε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Για μένα, αυτό το πράγμα έχει εξαιρετική σημασία, κύριε Νικολάου. Έχει σημασία. Ακόμα και την ώρα που διαφωνείς με κάποιον και την ώρα που λες ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί. Όταν ο άλλος τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο, εγώ λέω ότι περιποιεί τιμή και για τον ίδιο και για εμάς βέβαια. Σαφώς και καταγράφει, το είπατε και εσείς, θα το επισημάνω και εγώ για να μην θεωρηθεί ότι το θεωρώ ως μη σημαντικό, το ήθος και την ειλικρίνεια του ανδρός κλπ. Κλπ. Αλλά εσείς είναι υποψήφιον πρόεδρο που θέλετε, δεν είναι αραβωνιαστικό. Σίγουρα, γι' αυτό εξάλλου δεν προχωρήσαμε. Όταν διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες προσεγγίσεις τις οποίες είχαμε, είπαμε έντιμα και ειλικρινά, κάναμε μια προσπάθεια, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, ως εδώ. Να υποβάλω έτσι λίγο προβοκατόρικα. Ελεύθερα, ελεύθερα. Επικρίνατε τους άλλους, τα τρία κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, ότι κατέληξαν σε υποψήφιον, επέλεξαν υποψήφιον χωρίς καν κοινό πρόγραμμα. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνουν αυτοί. Μπορεί να έχουν τις συμφωνίες τους, τις διαφωνίες τους. Αλλά εσείς ουσιαστικά, να μου πείτε τώρα, μα είναι καταλήξαμε τελικά. Όχι, θα σας αλλά πω, μην βιάζεστε να προτρέξετε. Αφήστε με, εσείς αφήστε ούτε, με να σας πω εγώ. Ούτε καν συμφωνία αναρχών ενίσχετε με τον κύριο Σπανό. Και λάθος. Τον εξαγγείλατε από την Κεντρική Επιτροπή. Κάνετε μεγάλο λάθος, κύριε Νικολάου. Κάνετε και εδώ μεγάλο λάθος, να μου επιτρέψετε να σας πω. Και να εξηγήσω πρώτα, αφήστε με να πω. Αφού μόλις προηγουμένως μου είπατε, από εκεί πιάνομαι, ότι είχατε συμφωνήσει στο Κυπριακό, αυτό το άκουσα και σε κάποιες βασικές αρχές. Για το στα κοινωνικο-οικονομικά. Αυτόν το είπα. Ναι, λοιπόν, αλλά αφήστε με να το απαντήσω ολοκληρωμένα. Πρώτα θα ξεκινήσω με τους άλλους. Όταν αποφάσισαν να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, είπαν ότι θα εσύστηναν κάποιες επιτροπές, οι οποίες με ραγδαίους ρυθμούς θα διαμόρφωναν το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριζόταν η υποψηφιότητα. Πότε εξαγγέλθηκε η υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου? Πριν δύο μήνες. Έχετε δει μέχρι σήμερα να δοθεί στη δημοσιότητα η όποια πολιτική πλατφόρμα συνοδεύει αυτήν την υποψηφιότητα? Αν όχι. Και λέω το εξής πολύ απλό, το αφελές αν θέλετε. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το Δίκο λένε ότι στηρίζουν την κοινοτική διζωνική νομοσπονδία με το σωστό περιεχόμενο ως πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Η ΕΔΕΚ πήγε στο συνέδριο της τον περασμένο Μάρτη και αποκήρυξε την κοινοτική διζωνική νομοσπονδία. Η αλληλεγγύη λέει ότι θέλει ενιαίο κράτος, χωρίς να αποκλείει και το ενδεχόμενο της ένωσης με την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, εάν κάποιος θεωρεί ότι αυτή η συνεργασία γίνεται
για να βοηθηθεί η Κύπρος και όχι για την καρέκλα, είναι δικό του θέμα. Τώρα να έρθω στη δική μας περίπτωση. Διότι δεν τα είπετε τα πράγματα όπως πραγματικά έγιναν. Για πείτε εσείς, εμείς, ξέρετε καλύτερα. Καταρχάς δεν πήραμε καμιά απόφαση. Η απόφαση θα ληφθεί στο έκτακτο συνέδριο, το οποίο θα οργανωθεί επί τούτου. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Προηγούμενος ότι θα μου λέγατε ότι δεν πήρατε απόφαση. Ένα λεπτό, αλλά πήρε απόφαση η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μόνον αυτόν το όνομα. Να πάρει μια πρόταση. Ομάδες βάσης ένα λεπτό, κύριε Νικολάου. Ένα λεπτό να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η Κεντρική Επιτροπή συζήτησε με τον κύριο Σπανό. Πρώτα και κύρια, πρέπει να σας πω ότι ευολιδοσκοπήσαμε ορισμένα πρόσωπα. Διότι θα ήταν, κατά την άποψή μου, λαθασμένο να συζητάς για υποψηφιότητες και να μην γνωρίζεις κατά πόσον εκείνα τα άτομα είναι έτοιμα να συζητήσουν μαζί σου το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιοι. Στη βάση λοιπόν αυτής συζητήσαμε διάφορα πράγματα. Και μας εξουσιοδότησε το πολιτικό γραφείο να βολιδοσκοπήσουμε τον κύριο Σπανό για διάφορα ζητήματα. Ο κύριος Σπανός ετοίμασε ένα προσχέδιο, ήταν προσχέδιο, πολύ γενικό προσχέδιο, προεκλογικού, θα το έλεγα, προγράμματος. Μας το έδωσε αυτό το προσχέδιο. Το είδαμε, δεν περιελάμβανε κάτι που να μας ανησυχούσε, απουσίαζαν από μέσα ουσιαστικές παράμετροι. Πήγαμε πίσω, συζητήσαμε μαζί του για αυτά τα ζητήματα και ικανοποιηθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να διαμορφώσουμε προεκλογικό πρόγραμμα μαζί του προτού να έχουμε το πράσινο φως από το έκτακτο συνέδριο του κόμματος. Πήγαμε λοιπόν στην Κεντρική Επιτροπή, είπαμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο συζητήσαμε και έχουμε συμφωνήσει σε αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε καταλήξει σε πλαίσιο διακήρυξης αρχών και θέλουμε να μας δώσετε την άδεια να συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί του και η πρόταση η οποία να καταθέσουμε στις ομάδες είναι να προχωρήσουμε με αυτόν το όνομα στη συζήτηση, να δούμε πώς τοποθετείται η κομματική βάση. Πριν από το έκτακτο συνέδριο θα έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο της διακήρυξης αρχών και αν και εφόσον υπάρχει έγκριση από τις κομματικές ομάδες και εγκρίνεται και το πλαίσιο αρχών, τότε θα πηγαίναμε στο έκτακτο συνέδριο με μια συγκεκριμένη πρόταση. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα όπως έγιναν από τη δική μας την πλευρά λοιπόν από το τι έπραξαν οι άλλοι. Για μας ήταν προϋπόθεση να συμφωνήσουμε σε πλαίσιο διακήρυξης αρχών και επαναλαμβάνω από τις ίδιες τις εξελίξεις έχει αποδειχτεί ότι αυτό είναι το καθοριστικό για μας. Θα δεχτώ αυτό που λέτε για να πηγαίνουμε και λίγο παρακάτω. Εντάξει, είναι γεγονότα. Άλλωστε επαναλαμβάνω, εγώ υποβάλλω ερωτήσεις, στο κάτω-κάτω ενδεχομένως μεταφέρω τις απορίες του κόσμου, τις ανησυχίες ενδεχομένως και των μελών σας κλπ. Εσείς γνωρίζετε και απαντάτε, δέχομαι αυτό που λέτε και πάμε παρακάτω. Δικαιολογημένες και οι απορίες και οι ερωτήσεις και οι ανησυχίες. Σας άκουγα τις προάλλες, προχθές, που λέγατε ότι ουσιαστικά δεν τον ξέρατε τον κύριο Σπανόν. Ρωτήσατε και στελέχη του κόμματος που συνεργάστηκα μαζί του και κόσμο κλπ. Και πήρατε εξαιρετικές. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος σας υπέβαλε ότι ήταν πολύ καλές οι συστάσεις που πήρατε και είπατε όχι πολύ καλές, εξαιρετικές. Πώς σας προέκυψε ο Μιχάλης ο Σπανός, ποιος σας το ήρθε ο ίδιος και σας είπε ενδιαφέρομαι να είμαι υποψήφιος, σας τον συνέστησε κάποιος, ξέρετε υπάρχει αυτός ο άνθρωπος τον οποίο εσείς δεν ξέρετε, καταρχάς, αλλά είναι καλός και συζητήστε καταρχάς, το. Καταρχάς να πω ότι γνωρίζω τον Μιχάλη Σπανό προσωπικά. Δεν είχα την δυνατότητα να συζητήσω βέβαια εκτεταμένα για τα πολιτικά ζητήματα. Είχαμε συζητήσει σε κάποιες φάσεις κάποια ζητήματα. Τον είχα συναντήσει, εντάξει, όχι τόσο συχνά όπως λένε, είχαμε συναντηθεί γύρω στις 15 με 20 φορές όλα αυτά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Όμως υπάρχει ένα στοιχείο αδιαφυσβήτητο, αγαπητέ Γιάννη. Το γεγονός ότι αν ρωτήσεις όλους όσοι τον ξέρουν, θα εκφραστούν με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο. Θα πούν για το ήθος του, για την αξιοπιστία του και τη συνέπεια του. Δεχτών αυτόν, αλλά επαναλαμβάνω, θα πούν και για τις θέσεις του στην οικονομία, λοιπόν, που τις γνωρίζατε πάρα πολύ καλά. Είχε εκφραστεί δημοσία
των καιρών του κουρέματος. Εξαρτάται τι εννοεί ο καθένας, τι είχαν εκφραστεί. Την εποχή του κουρέματος δεν είχε πολλές συνεντεύξεις ο κύριος Σπανός. Οι συνεντεύξεις που έδωσε ήταν το 2014. Έτσι για να λέμε τα πράγματα με τα δικά τους δεδομένα. Επειδή... Είχε πει και για την Τρόικα ότι είναι ένα παγωσώστες, είχε πει είχε ναι, αλλά πρέπει να δεις μέσα σε ποιο πλαίσιο, αγαπητέ Γιάννη, ξέρετε, αποσπασματικά όταν κρίνεις κάποιον μπορεί να λέει ό,τι θέλεις. Πρέπει να δεις σε ποιον πλαίσιο τα έλεγε εκείνα τα πράγματα. Τέλος πάντων, το γεγονός παραμένει ότι μέσα από την διεξοδική συζήτηση την οποία είχαμε μαζί του, αποφασίσαμε ότι προσεγγίσεις οι οποίες έχουμε ενδιαφέρουν. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν θα προχωρήσουμε με αυτή την υποψηφιότητα. Έχετε κάθε δικαίωμα να ρωτάτε για αυτά τα πράγματα. Εγώ τα θεωρώ παρελθόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά τώρα. Λοιπόν, εκείνο που μας ενδιαφέρει... Και στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής θα δούμε μπροστά. Ναι, εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, με βάση το πώς, τι έχει διαμορφωθεί, είναι να δούμε πώς προχωρούμε στην εξέβρεση εκείνης της υποψηφιότητας, η οποία θα μπορέσει να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις γύρω της και να αποτελέσει μια νικηφόρα επιλογή. Έτσι για να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στον κόσμο. Λοιπόν, δώστε μου έναν δευτερόλεπτο μόνο και θα πάμε ακριβώς σε αυτό το επόμενο βήμα που εσείς θέλετε και που νομίζω ότι αυτό είναι και που ενδιαφέρει τον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτήν την ώρα. Όμως, σαν κατακλείδα, αν θέλετε, του κεφαλαίου Σπανός, από αυτά τα στελέχη που σας έδωσαν όλες αυτές τις εξαιρετικές συστάσεις και σας έπεισαν ή σας όθησαν στο να πάρετε την υποψηφιότητα του και να τη συζητήσετε στην Κεντρική Επιτροπή και να κάνετε και μια συζήτηση μαζί του και να καταλήξετε εκεί που καταλήξετε. Θα αναζητήσετε κάποια μορφή ευθύνες, θα τους πάρετε, θα τους ρωτήσετε. Καλά, ρε παιδιά, τι μας λέγατε για τον κύριο Σπανόν, ο οποίος οι θέσεις του είναι αυτές τελικά. Κύριε Νικολάου, νομίζω ότι εδώ μας αδικείτε. Δεν πρόκειται να πούμε να απεκτηθούμε των ευθυνών μας και να πούμε ότι ευθύνονται κάποιοι άλλοι. Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη να συζητήσουμε και να προωθήσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς αναλαμβάνουμε και την ευθύνη για το τι έχει γίνει. Δεν θα τα φορτώσουμε σε κάποιους άλλους. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο από μέρους μας θα ήταν ανέντιμο, δεν θα ήταν καθόλου σωστό και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αφού είμαστε διαδραστική εκπομπή, πρωτού πάω παρακάτω, ακριβώς για τούτον ήρθε ένα μήνυμα τηλεθεάτριας. Η κυρία Νάταλη Μιχαηλίδη ερωτά, τίθεται ή όχι θέμα ηγεσίας στο ΑΚΕΛ μετά το στραπάτσο εισαγωγικά, όπως το αποκαλεί η ίδια με τον Μάικ Σπανό? Η κυρία Νάταλη Μιχαηλίδη, αν είναι μέλος στο ΑΚΕΛ, ξέρει ποιος είναι η διαδικασία να θέσει προφανώς θέματα. Δεν είναι. Προφανώς δεν είναι. Το ξέρω ότι δεν είναι. Αν είναι αυτή που φαντάζομαι, δεν είναι μέλος στο ΑΚΕΛ. Να πω ότι αυτά τα ζητήματα τα συζητά η Κεντρική Επιτροπή και τα αποφασίζει. Την γνωρίζετε, αντιλαμβάνομαι. Είναι δραστήρια κοινωνικά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι σε μια ομάδα ανασθενών που ασχολείται με διάφορα ζητήματα. Εγώ δεν γνωρίζω γι' αυτό και την βλέπω απλώς ως τηλεθεάτρια που στέλνει μήνυμα. Αν λοιπόν, είναι αυτή, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι αδικό την κοπέλα. Δεν έχει σημασία, αλλά απαντήσατε στο ερώτημα. Ναι, επαναλαμβάνω ότι είμαι στη διάθεση της Κεντρικής Επιτροπής και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας του κόμματος. Και είχαμε σήμερα ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής. Ως εκ τούτου. Και προφανώς δεν ηγερθήσαν τέτοια θέματα. Ως εκ τούτου, να μην ανησυχά κανένας. Από τα στελέχη εκείνα τα μελή της Κεντρικής Επιτροπής που είχαν διαφωνήσει στην προηγούμενη συνεδρία που πήρατε την απόφαση για να πάτε με τον Μάικ Σπανό στις κομματικές ομάδες, ελέγχθην κάτι σήμερα σε σχέση με το δεν έπρεπε ή εμείς τα λέγαμε ή ξέρω εγώ αυτής της μορφής, για να μην πω ηγέρθην θέμαν. Τώρα δεν πρόκειται να μπω σε συζήτηση το τι έχει λεχθεί και το τι δεν έχει λεχθεί. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα στα σώματα του ΑΚΕΛ, κύριε Νικολάου, και να λέει τις απόψεις του. Και εγώ συγχαίρω την οριμότητα την οποία επέδειξαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι τώρα δεν είναι η ώρα για να μπούμε σε διαδικασία εσωστρέφειας. Τώρα είναι η ώρα να δούμε μπροστά, να δούμε πώς καταφέρνουμε να διαμορφώσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας οδηγήσουν σε μια νικηφόρα πορεία. Ως υπεσχέθη, βάζω τελεία στο κεφάλαιο ο Μάικ Σπανός και πάμε παρακάτω. Πριν από όχι πολύ καιρό,
5-6 εβδομάδες, 27 του Απρίλια, αν θυμούμε καλώς, ήσασταν ξανά φιλοξενούμενος στην εκπομπή. Και πάνω στη συζήτηση που έκαναμε, τώρα δεν θυμούμε πώς ακριβώς προέκυψε, αλλά θυμούμε που σας είχα πει, που ξέρετε, μπορεί να είστε υποψήφιος εκείνη την περίοδο για πρόεδρος της Δημοκρατίας και απαντήσατε αυθορμήτως, έτσι κατάρα μου βάζεις. Λοιπόν, επαναφέρω το ίδιο ερώτημα, πιο σοβαρά πλέον, διότι είναι σε μια, αν θέλετε, καινούργια αρχή αναζήτησης του ΑΚΕΛ. Η υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ είναι εκεί ή θα μου πείτε τα ίδια περί κατάρας. Κύριε Νικολάου, ανάλυσα προηγουμένως έναν σκεπτικό, στη βάση του οποίου το ΑΚΕΛ επιχείρησε να βρει υποψήφιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η υποψηφιότητα την οποία θα στηρίξουμε να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που έχω αναφέρει για το Κυπριακό, για την οικονομία, για τα ζητήματα διαπλοκής διαφθοράς, για το σεβασμό στους ανεξάρτητους θεσμούς και ταυτόχρονα να μπορεί να συσπυρώσει γύρω της όλες τις δημιουργικές και προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας. Θα συζητήσουμε λοιπόν ελεύθερα και στο πολιτικό γραφείο και στην Κεντρική Επιτροπή και με τα κομματικά μέλη και θα δούμε ποια είναι αυτή η προσωπικότητα που θα μπορούσε να συσπυρώσει το ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Η οποία σε αυτή τη φάση αποκλείεται να είναι η του Γενικού Γραμματέα. Επαναλαμβάνω ότι για μένα οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν έχουν θέση όταν συζητάς για το πώς εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα του τόπου και του λαού σου. Οι προσωπικές φιλοδοξίες πρέπει να παραμερίζονται. Απαντήστε παρενθετικά σε ένα ερώτημα τηλεθεατή για το άτομο σας, αλλά γενικότερα είναι το ερώτημα που τίθεται. Θα βάζετε ποτέ υποψηφιότητα και αν όχι, γιατί? Εάν θεωρούσα ότι μια υποψηφιότητα δική μου θα εξυπηρετούσε τον τόπο και θα εσυσπήρωνε ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις και βέβαια αυτή η απόφαση λαμβανόταν συλλογικά από το ΑΚΕΛ, δεν λαμβάνεται από εμένα, εγώ θα ήμουν στη διάθεση του κόμματος. Το κόμμα θα αποφασίσει συλλογικά για το πώς τη δεδομένη στιγμή εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα του τόπου και του λαού μας. Θέλω να πω το εξής, αγαπητέ Γιάννη. Το ΑΚΕΛ είναι κόμμα διαλεκτικό. Δεν είναι κόμμα δογματικό όπως επιχειρούν κάποιοι να το παρουσιάσουν, το οποίο σκέφτεται με έναν μονοκόμματον τρόπο. Είναι ένα κόμμα το οποίο αναλύει αντικειμενικά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τη συγκεκριμένη στιγμή, παίρνει αποφάσεις και προχωρεί. Το 2007, παραδείγματος χάρη, εκρίναμε συλλογικά ότι η υποψηφιότητα του Δημήτρη Χριστόφια θα μπορούσε να ήταν νικηφόρα. Και τολμήσαμε να έχουμε υποψήφιον τότε. Και κερδίσαμε τις εκλογές. Αποδείχτηκε ότι η ανάλυση την οποία έκαναμε, των δεδομένων τα οποία υπήρχαν τη συγκεκριμένη στιγμή, ήταν σωστή. Δικαιωθήκαμε από τις ίδιες τις εξελίξεις, από την ίδια τη ζωή. Η ίδια η ζωή είναι που θα αποδείξει αν κάποιες αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουμε είναι σωστές ή όχι. Δεν είναι το τι νομίζει ο καθένας από εμάς. Στο ίδιο πλαίσιο, πάλι ερώτημα τηλεθεατού. Στο πλαίσιο της αναζήτησης αυτής της προσωπικότητας που περιγράψατε μόλις προηγουμένως, σκεφτήκατε ποτέ την υποψηφιότητα Νίκου Κατσουρίδη? Όχι. Γιατί στέλεχος παλιών του κόμματος, αποβλημένων από το ΑΚΕΛ για συγκεκριμένους λόγους που δεν επιτρέπουν καν να συζητούμε για αυτήν την Το έχετε πει ξανά αυτόν το αποβλημένο. Δεν έχει ολοκληρωθεί, αν δεν κάνω λάθος, η διαδικασία της αποβολής του Νίκου Κατσουρίδη? Όχι, η διαδικασία της αποβολής έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε το δικαίωμα όταν θελήσουμε να επανεξετάσουμε το θέμα ή να το επανεξετάσουμε εάν και εφόσον ο ίδιος ζητήσει επανεξέταση. Ο ίδιος δεν έχει ζητήσει επανεξέταση. Εμείς δεν έχουμε αποφασίσει να το επανεξετάσουμε ακόμα. Δεν έχετε αποφασίσει και όπως να έχω το πει και προηγουμένως, δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχω πει και προηγουμένως ότι αναμένουμε από τον Νίκο Κατσουρίδη να συνταχθεί μαζί με το κόμμα στις δύσκολες μάχες τις οποίες δίνει. Είναι λίγο οξύμορο αυτό που λέτε όμως. Όχι, δεν είναι καθόλου οξύμορο. Σας ρωτάω τηλεθεατής, αν θα τον σκεφτόσασταν για υποψήφιο και κατηγορηματικά μου λέτε όχι με αιτιολογικό, είναι αποβλημένος από το κόμμα, αλλά αμέσως μετά μου λέτε θέλουμε τον Άρτη να σταθεί. Η αποβολή επαόριστον, αγαπητέ Γιαννάκη, το καταστατικό μας ξεκαθαρίζει τι είναι.
Λέει ότι αποβάλλεσαι επαόριστο και δεν συμμετέχεις στις συνεδριάσεις της κομματικής ομάδας, αλλά εξακολουθείς να έχεις όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του κομματικού μέλους, διότι δεν τον έχουμε διαγράψει από κομματικό μέλος. Έχει λοιπόν την υποχρέωση να λειτουργεί, να εξακολουθεί να λειτουργεί ως κομματικό μέλος. Όταν θα λειτουργήσει ως κομματικό μέλος, εμείς είμαστε έτοιμοι να ξαναεξετάσουμε το καθεστώς το οποίο διαθέτει ο Νίκος. Εγώ έχω συζητήσει μαζί του, του έχω πει τι αναμένω σε όλη αυτή τη διαδικασία από τον ίδιο. Θα ξαναβρεθώ μαζί του πολύ σύντομα. Έχω καθυστερήσει, του είχα πει ότι θα ήθελα να ξανασυναντηθούμε. Έχει καθυστερήσει συνάντηση λόγω των εξελίξεων. Θα τον δω πολύ σύντομα και επαναλαμβάνω ότι από τον ίδιο εξαρτάται ποια θα είναι η θέση του έναντι του ΑΚΕΛ. Άρα αντιλαμβάνομαι από αυτά που μου λέτε ότι κομβικό σημείο για να αποκατασταθεί σε εισαγωγικά εντός κόμματος ο Νίκος Κατσουρίδης είναι να έρθει, να συνταχθεί και να ενδεχομένως να μπει στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής εκστρατείας που θα αναλάβετε τώρα. Να συμμετάσχει στην προεκλογική διαδικασία στο πλευρό του ΑΚΕΛ. Τώρα από ποια γραμμή δεν έχει σημασία. Αλλά ο Νίκος Κατσουρίδης, άμα συμμετάσχει, θα είναι πρώτη γραμμή ούτως ή άλλως. Αυτόν αναμένουμε από τον Νίκο και επαναλαμβάνω ότι η σχέση του με το ΑΚΕΛ θα εξαρτηθεί από τον ίδιο. Σας έχει δώσει την αίσθηση ότι είναι έτοιμος να κάνει αυτές τις κινήσεις? Λοιπόν, αφήστε τα να τα δούμε στην εξέλιξη. Ξέρετε, η πολύχρονη μου εμπειρία στην πολιτική ζωή του τόπου έμαθε να μην, με δίδαξε να μην αρκούμε στο τι λέει ο ένας και ο άλλος, αλλά στο τι κάνει στην πράξη. Καλώς, πάμε αυτόν, παρακάτω. Και από τον εαυτό μου έχω απαιτήσεις για το τι κάνω στην πράξη και από τους άλλους. Δεν με φτάνουν πλέον τα λόγια. Τα λόγια είναι επί απτερουέντ. Πετούν και χάνονται. Με τσιγκλάτε τώρα. Όχι, δεν σε τσιγκλώ. Είπα ότι αυτό ισχύει πρώτα για τον εαυτό μου. Ναι, αλλά υποψιάζομαι με αυτά που λέτε ότι σας έχει δώσει προπονητικά κάποιες δεσμεύσεις. Σας έχει πει κάτι ο Νίκος Κατσουρίδης, αλλά δεν το υλοποίησε. Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι μόνο για τον Νίκο που το λέω. Το λέω για όλους μας και επαναλαμβάνω, ξεκινώ και πρώτα και κύριε από τον εαυτό μου. Λοιπόν, το τι είμαστε ο καθένας είναι στην πράξη που θα το αποδείξουμε και όχι με εκείνα τα οποία λέμε. Γυρίζουμε στο διατάφτα της προσπάθειας του ΑΚΕΛ στην αναζήτηση υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές. Μετά την σημερινή ημέρα. Είπατε, σας άκουσα και στη δήλωση σας το απόγευμα, να λέτε ότι σύντομα θα ολοκληρώσει, θα έχετε πρόταση να παρουσιάσετε προς τον λαό. Έχετε άλλα ονόματα ενώπιον σας τα οποία συζητάτε ή ξαναρχίζετε από λευκή κόλλα? Η διαδικασία θα ξεκινήσει από την αρχή. Θα εμπλέξουμε περισσότερο και το πολιτικό γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή σε αυτήν την διαδικασία. Ονόματα, όπως είχα πει, τέθηκαν πάρα πολλά στις προηγούμενες συζητήσεις τις οποίες είχαμε. Πρέπει να ανανεώσουμε τη συζήτηση λοιπόν και θα κάνουμε αρχή από αύριο το πρωί. Σήμερα είχαμε τη διαδικασία να πάρουμε τις αποφάσεις τις οποίες άρα έχουμε πάρει. Άρα θα συναντήσετε κάποιους από αυτά τα ονόματα? Όχι, ή μεταξύ σας θα συνεδριάσει? Θα συνεδριάσει η Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής για να καθορίσει το πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό προνοεί και το καταστατικό. Και θα συγκαλέσουμε το πολιτικό γραφείο για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε κατά τρόπον πολύ πιο συγκεκριμένο. Ως εκ τούτου, όταν είπα σύντομα, να μην περιμένετε τις αμέσως επόμενες τρεις. Φαντάζομαι ότι και οι αρχές του Ιούλη που ήταν το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα εκφεύγει πλέον ως χρονοδιάγραμμα. Θα είναι μέσα στον Ιούλη η κατάληξη. Μέσα στον Ιούλη. Μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε κατάληξη. Αλλάζει κάτι σε σχέση με την διαδικασία τώρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ή η ίδια διαδικασία, απλώς θα πάτε με άλλον? Η διαδικασία είναι καταστατική πρόνοια. Απλώς θα κάνουμε περισσότερες συζητήσεις και με το πολιτικό γραφείο και με την Κεντρική Επιτροπή. Είχαμε κάνει πάρα πολλές. Φαντάζομαι ότι θα έχετε τελική κατάληξη με αυτόν που θα συμφωνήσετε και μετά να τον ανακοινώσετε για να μην έχουμε τα ίδια. Όχι, το λάθος το μεγάλο που κάνετε είναι αυτό. Εμείς γιατί υποχρεωθήκαμε όταν τέλειωσε η Κεντρική Επιτροπή να δώσουμε στη δημοσιότητα την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής? Κανονικά δεν θα έπρεπε να δίνεται. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή που εσείς οι δημοσιογράφοι γίνεστε τσιβίτσια πάνω στους πολιτικούς και δεν είμαστε όπως παλιά που οι πολιτικοί δεν μιλούσαν. Τώρα οι πολιτικοί μιλούν. Όλον και κάποιος θα βρίσκεται να δώσει κάποιες... Τώρα θα σας πω, κύριε Κυπρό, ναι. Αυτά που μάθαμε για τις αντιδράσεις της βάσης είναι έτσι που τα έμαθαμε. Από ποιους?
Τώρα να σας πω δημοσίως. Από τα στελέχη του κόμματος. Βέβαια. Εντάξει, ο καθένας ότι νόμιζε ότι συνέβαινε, βέβαια, επαναλαμβάνω. Όμως επανέρχομαι. Ότι νόμιζε από τα στελέχη του κόμματος. Ο καθένας από τα στελέχη του κόμματος. Διότι ξέρετε, όλοι μας ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο. Δεν είναι μόνο κάποιοι που έρχονται και ο καθένας από εμάς έχει τη δική του εικόνα. Εγώ θα επαναλάβω, γιατί δεν μου αρέσει να λέω ψέματα, ότι ναι, υπήρχαν αντιδράσεις. Γιατί υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις και πώς εξελίσσονταν όταν εξηγούσαμε στον κόσμο κάποια πράγματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι κάποιοι επαρέλειπαν να πούν. Επανέρχομαι λοιπόν για να. Θέλετε να μας το πείτε για να ξέρει και ο κόσμος, κυρίως ο κόσμος δεν του ήταν δύσκολο να πιστεί κάποιος όταν συζήτας για 5-10 λεπτά μαζί του και του έθετες πολιτικά τα ζητήματα, την ανάλυση την πολιτική την οποία έκανα. Ξέρεις, αγαπητέ Γιάννη Νικολάου, επαναλαμβάνω ότι αναλύσαμε πολύ διαλεκτικά τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει κάποιον να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, πρέπει να συσπυρώσει γύρω του ευρύτερες δυνάμεις. Υπάρχει κομματική υποψηφιότητα που μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο. Έχουμε κάνει μετρήσεις. Και οι μετρήσεις λένε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για μια κομματική υποψηφιότητα παρά από κάποιον ανένταχτον κομματικά. Ούτε το Κίκη Καζαμία, για παράδειγμα, που θεωρείται ότι έχει ευρύτερη. Δεν θα πω για ονόματα, διότι από τη στιγμή που τα ονόματα είναι κάτω και συζητιούνται, δεν είναι σωστό να ξεκινήσω να λέω οτιδήποτε τώρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η διαπίστωσή μας, και φάνηκε και από τη δημοσκόπηση την οποία είχαμε κάνει την περασμένη εβδομάδα, δίχως να είναι γνωστός ο κύριος Πανός, κατάφερε να συσπυρώσει δυνάμεις γύρω του από όλους τους υπόλοιπους κομματικούς χώρους. Και αυτό είναι γεγονός. Λέω λοιπόν ότι με τα δεδομένα όπως είναι σήμερα επιβάλλουν να βρούμε μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να συσπυρώσει γύρω του, γύρω τις ευρύτερες δυνάμεις. Δίχως όμως να αφίσταται από την ουσία των πολιτικών θέσεων τις οποίες έχουμε ενός ΑΚΕΛ. Κύκλου. Αυτόν τον συνδυασμό θα ψάξουμε να βρούμε λοιπόν. Λοιπόν, κύκλους. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, είναι δύσκολο εγχείρημα, το παραδέχουμε, αλλά πρέπει να το βρούμε, γιατί θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια νικηφόρα πορεία σε αυτές τις εκλογές. Από κύκλους της Συμμαχίας Πολιτών φεύγουν μηνύματα του τύπου «Η επιλογή σας είναι λιλίκας». Και υπάρχουν και 2-3 μηνύματα απόψε τώρα από τους τηλεθεατές που βγαίνουν μέσα και από την συζήτησή μας. Γιατί το ΑΚΕΛ δεν στηρίζει Λιλίκαν. Ήταν βουλευτής του ΑΚΕΛ 8 χρόνια, ψήφισε Χριστόφια στο δεύτερο γύρο του 2008, ήταν αντιμνημονιακός. Δεν ξέρω τι ψήφισε το δεύτερο γύρο του 2008. Ο κύριος Λίκας τότε είχε κάνει και δημοσιογραφική διάσκεψη, να θυμάστε, μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Όχι, δεν θυμούμαι κάτι τέτοιο. Που με απατά εμένα δεν θυμούμαι κάτι τέτοιο, νομίζω σε απατά η μνήμη σου. Πάντως έχω την εντύπωση ότι είχε όντως ταχθεί υπέρ του Δημήτρη Χριστόφια. Νομίζω ότι κάνει λάθος. Νομίζω ότι κάνει λάθος. Δεν έχει σημασία, εγώ κρατώ την ερώτηση στην τηλεθεατή. Επειδή έγινε μια δημόσια συζήτηση και ο κύριος Χουλιώτης είχε βγει και δημόσια για να πει ότι, ξέρετε, εγώ ήμουν το άτομο το οποίο φέρετε ότι έκαμε μια συνάντηση με τον κύριο Κασουλίδη τότε. Τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι όπως λέγονται δημόσια. Δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη συζήτηση, αγαπητέ Γιάννη. Θα πω μόνο το εξής. Ότι ο κύριος Λιλίκας σήμερα έχει ζητήσει συνάντηση από το ΑΚΕΛ. Θα συναντηθούμε μαζί του. Είπα και προηγουμένως ότι για μας προτεραιότητα έχουν οι πολιτικές θέσεις. Το Κυπριακό, όπως είπετε εσείς ο ίδιος αρχήν της συζήτησης, είναι ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας. Ο κύριος Λιλίκας τους τελευταίους μήνες, σε τρεις περιπτώσεις, στην προσπάθεια του να πείσει τα στελέχη τα οποία έφυγαν από το κόμμα του, δήλωσε ότι το κόμμα του θεωρεί τη κοινοτική της ζωνική νομοσπονδία ως διχοτομική επιλογή. Αυτά θα τα λάβουμε υπόψη μας λοιπόν όταν θα συζητήσουμε με τον κύριο Λιλίκα. Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αναιρέσει τον εαυτόν του για να στηρίξει τον οποιοδήποτε. Σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Έτσι όπως μου το. Θα σας διαβάσω ακόμα ένα μήνυμα τηλεθεατή που είναι στο ίδιο πλαίσιο για να σας υποβάλω την ερώτηση τη δική μου στη συνέχεια. Λέει ο τηλεθεατής, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ πρέπει άμεσα να σταματήσει τα πολιτικά παιχνίδια και να ακούσει τον κόσμο του ΑΚΕΛ. Θα μου πείτε τώρα που ξέρει τον κόσμο του ΑΚΕΛ, που ζητεί στήριξη της υποψηφιότητας Λιλίκα. Ξέρετε. Θα το σχολιάσετε. Αφήστε με να σας κάνω και την ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Έχει να κάνει με αυτό. Παρακαλώ.
θα συζητήσετε, είπετε, με τον κύριο Λιλίκα, θα τα λάβετε όλα αυτά υπόψη σας κλπ. Υπάρχει έστω και κάποιον έδαφος πάνω στο οποίο να μπορέσετε να συζητήσετε και να είναι κοινή βάση και εγώ να λέω τα βρείτε. Το εξής πολύ απλό. Εγώ θα καλούσα και τώρα τον κύριο Λιλίκα να αποσύρει την υποψηφιότητά του και να συζητήσουμε το ενδεχόμενο να βρούμε έναν υποψήφιο ο οποίος να γίνεται αποδεκτός και από το ΑΚΕΛ και από τη Συμμαχία Πολιτών και να το στηρίξουν. Και μπορεί να είναι και ο κύριος Λιλίκας αυτός. Όχι, λέω να αποσύρει την υποψηφιότητά ναι, του και συνέχεια... να είναι αποδεκτός και από το ΑΚΕΛ. Τώρα απαντώ στον προηγούμενο τηλεθεατή που λέει να σταματήσω τα παιχνίδια. Ξέρετε, όλη αυτή την τελευταία περίοδο οι κομματικές ομάδες βάσης του ΑΚΕΛ συνεδρίασαν, είχαν τις γενικές τους συνελεύσεις, είχαν με άλλες ευκαιρίες συνεδρίασαν. Δύο πράγματα μας έλεγαν. Μην γελαστείτε, μην διανοηθείτε να μας πείτε να στηρίξουμε Νικόλα Παπαδόπουλο ή Γιώργο Λιλίκ. Ως εκ τούτου δεν ξέρω ο τηλεθεατής που ανήκει. Αλλά να μου επιτρέψει να ξέρω καλύτερα το τι ζητούν τα στελέχη δεχτών, του ΑΚΕΛ. Τότε από ό,τι θέλει εκείνος. Με παίρνετε παρακάτω στη δική μου ερώτηση τότε. Δέχομαι αυτόν που λέτε ότι σας το λένε τα κομματικά σας στελέχη και τα μέλη σας. Μη διανοηθείτε Νικόλα Παπαδόπουλο, μη διανοηθείτε Γιώργο Λιλίκα. Να πω και το εξής αγαπητέ. Δεν σας έχουν πει μη διανοηθείτε Νικόλα Αναστασιάδη. Διότι, αυτόν θα έλεγε θεωρούν... κάποιος, διαψεύστε το ή διορθώστε το λάθος που είναι εντύπωση πολλών εκεί έξω, ότι στο Κυπριακό τουλάχιστον, εντάξει, δεν έχετε ταυτόσιμε ή παραπλήσιες πολλοί θέσεις, αλλά λίγον πολύ σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους είστε σε άλλο στρατόπεδο, είστε σε άλλη όχθη του ποτάμου. Είσαι έγκριτος δημοσιογράφος και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθάς... Είναι αρέσκει η μαμά μου λαλούν έτσι. Είμαι βέβαιος ότι παρακολουθάς τις τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Και απόψε ξεκίνησα τη συζήτηση λέγοντας ότι ο πρώτος μας στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού από την εξουσία. Και εξήγησα γιατί. Θα επαναλάβω λοιπόν και για το Κυπριακό το οποίο λέει. Ξέρεις, εμάς δεν μας ξεγελά ο κύριος Αναστασιάδης. Από τον περασμένο Οκτώβριο είχαμε διαγνώσει ότι φλέφταρε με την ιδέα των προεδρικών εκλογών σε βάρος του Κυπριακού ο κύριος Αναστασιάδης. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν έναν περίπου μήνα είχε ξυφολκίσει στο Κυπριακό. Ενάντια στον κύριο Νάιτε, ενάντια στα Ηνωμένα Έθνη. Είχε τοποθετηθεί με έναν πολύ έντονο τρόπο ενάντια στο ΑΚΕΛ. Και ξαφνικά σήμερα τον ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη να λέει ότι θα αναλώσει όλες τις δυνάμεις του για λύση στο Κυπριακό. Ο μόνος λόγος για τον οποίο τώρα προβαίνει σε αυτές τις δηλώσεις είναι ένας. Συνειδητοποίησε ότι έπαθε πάρα πολύ ζημιά σε μια μερίδα των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Συναγερμού από τον τρόπο που τοποθετεί τον πριν ένα μήνα. Και σήμερα τον ανασκευάζει. Εγώ λέω μακάρι να αποδειχτεί ότι έχω λάθος. Μακάρι αυτό... να αποδειχτεί ότι με επιμονή στις αρχές και με ευελιξία στη διαδικασία θα επιδιώξει λύση στο Κυπριακό. Μακάρι να πετύχει μια λύση η οποία να εντάσσεται στα συμφωνημένα πλαίσια και να μην έχει κανένας απολύτως αφιβολία ότι το ΑΚΕΛ θα στηρίξει μια τέτοια λύση. Είναι αυτό που περιγράψατε, που αποκαλέσατε σε δηλώσεις σας πολιτικά παιχνίδια σε σχέση με τις προεδρικές, πολιτικά παιχνίδια με το Κυπριακό σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές από τον εννοώ. Για μας είναι ξεκάθαρο το τι κάνει. Λέω μακάρι να δείξει πραγματικά βούληση να προχωρήσει με τις διαπραγματεύσεις και μακάρι να διαμορφωθούν τέτοια δεδομένα τα οποία να μας οδηγήσουν σε συμφωνία η οποία θα εντάσσεται στα συμφωνημένα πλαίσια. Αυτό είναι απαραίτητο για μας και τότε εμείς θα στηρίξουμε τη διαδικασία. Τηλεθεατής που μας παρακολουθεί και ακούει όσα συζητούμε σε σχέση με ονόματα, σας υποβάλλει το εξής. Ο Καρογιάν λέει στήριξε την κυβέρνηση Χριστόφια 3,5 χρόνια μέχρι και την έκρηξη στο Μαρί. Δεν μπορεί να είναι επιλογή για το ΑΚΕΛ. Ο Μάριος Καρογιάν είναι ανώτατος στέλεχος άλλου πολιτικού κόμματος, το οποίο έχει υποψήφιον πρόεδρο από τις γραμμές του. Θα ήταν έντιμο και δεοντολογικά σωστό από το ΑΚΕΛ να ενθαρρύνει μια υποψηφιότητα από έναν άλλον κόμμα για να διασπάσει έναν κόμμα. Νομίζω ότι το ΑΚΕΛ στα 91 χρόνια της ζωής του δεν λειτουργήσε μέσα. Ένα από τον το ΑΚΕΛ που προέκυψε η ορολογία περί επίσημου και ανεπίσημου δίκο τότε, θυμάστε.
εάν ο κύριος Καρογιάν αποφασίσει να είναι. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι από το ΑΚΕΛ, ότι είναι από το ΑΚΕΛ που βγήκε αυτή η ονομασία. Αλλά εκείνον το οποίο θα πω είναι ότι εάν το ΑΚΕΛ εξεχώριζε σε κάτι με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, είναι η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα και ο δεοντολογικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε, κύριε Νικολάου. Από τη στιγμή που ο κύριος Καρογιάν εξακολουθεί να είναι μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, θεωρώ ότι θα ήταν αντιδεοντολογικό και λαθασμένο από την πλευρά μας να στηρίξουμε μια τέτοια επιλογή. Ακόμα και αν, επαναλαμβάνω, ο κύριος Καρογιάν εξαγγείλει υποψηφιότητα καταλείποντας τις επιλογές του κόμματος τώρα, και ξέρετε, είναι πια ανεξάρτητος. Ένα άλλο πράγμα που έμαθα στην πολιτική να κάνω, να μην θεωρητικολογείτε. Είναι να μην απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις. Εντάξει. Ξαναγυρίζουμε στο θέμα των επιλογών. Ένας άντρας τηλεθεατής, ο κύριος Παπαχαραλάμπους, λέει ότι εμείς οι άντρες βλέπουμε τα πάντα απλά και αθώα, ενώ μια γυναίκα πολύπλοκα αναλύοντας το κάθε τι. Μάλλον μόνο μια γυναίκα κατά τον τηλεθεατή μας θα μπορούσε και θα τολμούσε να λύσει το Κυπριακό. Εσείς θα εμπιστευόσαστε μια γυναίκα για υποψήφια του κόμματος σας? Εάν βρίσκαμε την κατάλληλη περίπτωση, ναι. Δεν θα είχαμε καμιά απολύτως αμφιβολία. Δεν υπάρχει εκεί έξω γυναίκα που θα μπορούσε να ήταν. Συζητήσαμε το ενδεχόμενο να υποστηρίξουμε και γυναίκα υποψήφιο. Δεν θα μπω σε ονοματολογία. Δεν είναι σωστό για τα άτομα τα οποία επηρεάζονται από τη στιγμή που δεν έχουμε καταλήξει. Όμως συζητήσαμε. Έχετε συζητήσει το ενδεχόμενο να το είναι ενδεχόμενο. Γυναίκα ή έχετε συζητήσει συγκεκριμένα ονόματα γυναικών? Ξέρετε, εμείς δεν διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε άντρες και γυναίκες. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι οι ικανότητες και οι δυνατότητες τις οποίες ο κάθε ένας διαθέτει. Και άρα δεν καταλήξατε, όχι είναι γιατί γυναίκα, είναι γυναίκα αυτή. Αν είναι γυναίκα και έχει ικανότητες και δυνατότητες, δεν μας επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει. Συζητήσαμε λοιπόν και ονόματα γυναικών. Λοιπόν, περνάμε στο Κυπριακό, κύριε Κυπριανού. Σιγά σιγά μπήκαμε, δηλαδή, είναι η αλήθεια. Άλλωστε, το Κυπριακό και οι προεδρικές εκλογές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, ανέκαθεν ήταν, και όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές αυτές τούτες θα συνδέονται ακόμη περισσότερο. Αλλά στο Κυπριακό, με την έννοια των εξελίξεων που έχουμε μπροστά μας σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, αρχίζει η πενταμερής στην Γενέβη. Εξακολουθεί να υπάρχει μια γενικότερη σύγχυση, αν θέλετε, σε σχέση με τα δεδομένα, καταρχάς που αφορούν την έναρξη της Συνόδου. Και σημειώνω, η κυβέρνηση λέει ότι για να πάμε στην Γενέβη πρέπει να υπάρχει συμφωνημένων έγγραφων για την ασφάλεια. Πρέπει να υπάρχει συμφωνημένο έγγραφο. Βέβαια, στην ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα, ως συνήθως μας έχουν μάθει με αυτές τις επικοδομητικές ασαφίες, δεν ξεκαθαρίζει αυτό το ζήτημα. Αλλά από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, για παράδειγμα, και ο κύριος Άιντα λέει ότι θα είναι καταγεγραμμένες οι απόψεις της μιας πλευράς, όπως ήταν στο Μον Μπελεράν, οι απόψεις της άλλης, οι απόψεις των εγκυτριών δυνάμεων, και όλα όσα συζητώ τώρα με τους εμπλεκόμενους, και θα είναι όλα εκεί στο τραπέζι και θα συζητούνται αλληλένδετα. Εσείς έχετε γνώση, αντίληψη, θέση ως προς το τι ακριβώς, ως προς την διαδικασία για αυτήν την πτυχή που σας περιέγραψα προηγουμένως, θα γίνει και θα πάμε στην Γενέβη? Δεν έχουμε ενημερώσει ακόμα, πρώτα και κύρια, για το τι έχει διαμειφθεί στη Νέα Νιόρκη μεταξύ του κύριου Αναστασιάδη, του κύριου Ακιντζή και του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διήρκησαν 4,5 ώρες. Αυτή η συνάντηση πρέπει να λέχτηκαν πολλά. Δεν ξέρουμε. Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Τα μόνα που γνωρίζουμε είναι από δημοσιογραφικές πληροφορίες ή από δηλώσεις που γίνονται από διάφορες πλευρές δημόσια.
Έχετε δίκιο. Σήμερα από πλευράς κυβέρνησης επανειλημμένος όμως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλα στελέχη και του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κυβέρνησης επιμένουν κριτική. Συμφωνία για να πάμε. Είχα ασκήσει κριτική τις πρώτες μέρες μετά την Νέα Νιόρκη, διότι οι δημόσιες τοποθετήσεις συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι περίπου προσπαθούσαμε να αναιρέσουμε εκείνα τα οποία έλεγαν η δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Σήμερα τι είπε ο κύριος Σάιτ. Ο κύριος Σάιτ ανάφεραν όλα αυτά τα οποία έχει πει, ότι το έγγραφο θα διαμορφωθεί στη βάση των θέσεων που κατέθεσε η κάθε πλευρά στο Mont Pelerin 3, δηλαδή το Γενάρη, στη βάση των επαφών που έχει όλον αυτόν τον τελευταίο διάστημα με τις εγκύτριες δυνάμεις και τις δύο κοινότητες ο κύριος Σάιτε, και είπε χαρακτηριστικά ότι εάν περιμένουμε ότι θα συμφωνήσουμε πρώτα το έγγραφο εδώ και μετά θα πάμε στη Γενέβη, δεν θα έχει νόημα να πάμε στη Γενέβη. Αυτά είπε σήμερα ο κύριος Σάιτε. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Θα περιμένουμε τη Δευτέρα να μας ενημερώσει ο κύριος Αναστασιάδης για να ξέρουμε τι έχουν συζητήσει, τι έχει αποφασιστεί, για να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε με το δικό μας τρόπο στην προσπάθεια να προωθηθεί η διαδικασία. Άρα, επί του περιεχομένου, σαφώς αντιλαμβάνομαι και από αυτά που λέτε, αλλά ήταν ξεκάθαρος και ο κύριος Άιντα, ότι επί του περιεχομένου δεν θα υπάρξει συμφωνία εδώ. Άλλωστε, ο κύριος Άιντα είπε δεν θα κάνουμε διαπραγμάτευση πριν από τη διαπραγμάτευση. Ναι, ενδεχομένως να απαιτείται μια συμφωνία ως προς το θέμα της διαδικασίας τουλάχιστον, διότι και εκεί, κύριε Κυπριανού, υπάρχει μια έτσι σύγχυση. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, η επίσημη ελληνοκυπριακή πλευρά, η κυβέρνηση η ίδια, στελέχη και του Προεδρικού αλλά και του Δημοκρατικού Συναγερμού, λένε ότι πρέπει να υπάρξει σημαντική, ουσιαστικά αρχικά ήταν, γνωρίζετε η θέση, ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας του Προέδρου της Δημοκρατίας να τα καταφέρουμε να πάμε στη Γενέβη, είπε, να έστω να υπάρξει πρόοδος, να καταγραφεί σημαντική πρόοδος. Ο κύριος Άιντα λέει όλα θα συζητούνται αλληλένδετα. Στο δικό μας το μυαλό από την αρχή δεν υπήρχε τέτοια σύγχυση. Ο κύριος Αναστασιάδης νομίζω ότι διεκδίκησε πράγματα που εγνώριζε εκ των προτέρων ότι δεν θα μπορούσε να τα πετύχει. Όχι γιατί δεν θα θέλαμε και εμείς να τα πετύχει, αλλά ξέραμε ότι δεν μπορούσε να τα πετύχει. Γι' αυτό του είπαμε ότι ήταν λάθος να θέτει μπροστά μια διαδικαστική πρόταση και να μην δοθεί η δυνατότητα στο διατάφτα, στην ουσία δηλαδή του θέματος της ασφάλειας, να κριθεί η Τουρκία κατά πόσον είναι έτοιμη πραγματικά να συζητήσει, να μετακινηθεί από τις αδιάλλαχτες τις θέσεις για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επίλυση στο Κυπριακό. Εκείνο το οποίο εμείς από την αρχή είχαμε πει είναι ότι κάτι που θα ήταν εφικτό θα ήταν να απαιτήσουμε να ξεκινήσει η διαδικασία με τα θέματα της ασφάλειας και μετά να συζητηθούν σε έναν άλλον τραπέζι όλα τα ζητήματα μαζί της που αφορούν την εσωτερική πτυχή και να συζητιούνται παράλληλα τα δύο ζητήματα. Φαίνεται, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι έχει αποφασιστεί, αλλά φαίνεται ότι με αυτήν τη διαδικασία θα προχωρήσει η Γενέβη. Τουλάχιστον δεν έχει αποφασιστεί, διότι αύριο θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, τουλάχιστον με βάση το τι ακούω, έχει ενδεχομένως δεν ξέρω από τη τι έχει αποφασιστεί στη Νέα Νιόρκη. Αλλά με βάση το τι ακούω δημόσια, φαίνεται ότι αυτή είναι η πρόθεση για το ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί. Λέγατε προηγουμένως ότι εξυπαρχεί, λέγατε, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην θέτει αυτά τα εκ προημίου διαδικαστικά θέματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν την όλη προσπάθεια κλπ. Αλλά η τουρκική πλευρά, για παράδειγμα, επί της ουσίας πηγαίνει στη Γενέβη και δηλώνει, ξέρετε, ελάτε να τα πούμε στη Γενέβη, αλλά μηδέν εγγύσεις και μηδέν στρατεύματα, ξεχάστε τα. Εάν πάει με αυτές τις θέσεις στη Γενέβη, δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα εκτεθεί. Ξέρετε, κυκλοφορούμε διεθνώς, συναντιόμαστε με πολιτικά κόμματα, με πολιτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε άλλες πρωτεύουσες όπως είναι η Μόσχα, η Νέα Υόρκη, η Βρετανία. Συζητούμε με πάρα πολλούς
και εμείς τα πολιτικά κόμματα, αλλά πολύ περισσότερο από εμάς ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης. Σε όλες αυτές τις συναντήσεις δεν υπάρχει κανένας που είναι έτοιμος να δεχτεί την παράλογη απέτηση της Τουρκίας για εγκυητικά και επεμβατικά δικαιώματα. Θα εκτεθεί, αλλά αν αναβαγίσει η διάσκεψη πια, όχι ένας κύκλος συνομιλιών εδώ στην Κύπρο. Εξαρτάται και με ποιο την ευθύνη θα αναβαγίσει βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι αν ναυαγήσει θα είναι με ευθύνη της Τουρκίας που θα ναυαγήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που καταθέτει και με τις οποίες πάει και αυτά που λέτε και εσείς τώρα. Να μην μας εκπλήξει η Τουρκία στη Γενέβη. Δηλαδή. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως να πάει και αυτές τις θέσεις τις οποίες παρουσιάζει τώρα, διότι θυμάστε και στο παρελθόν πηγαίναμε στη Νέα Υόρκη λέγοντας ότι ο Ντεχτάς δεν πρόκειται να δεχτεί μια συγκεκριμένη διαδικασία το 2004. Τελικά πήγαμε εκεί, ο Ντεχτάς δέχτηκε τη διαδικασία την οποία πρότειναν τα Ηνωμένα Έθνη. Υποχρεώθηκε και ο Τάσος Παπαδόπουλος να ακολουθήσει. Και το αποτέλεσμα είναι, είχαμε βρεθεί προεκπλήξεως. Αυτά τα λέτε με βάση εκτιμήσεις, δεν γνωρίζετε κάτι έτσι. Όχι, γνωρίζω. Ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας εκεί. Όχι, για τώρα. Δεν γνωρίζω. Γιατί υπάρχει και ένα tweet από τον κύριο Νίκο Τορναρίτη. Όχι tweet για σας για τώρα για την εκπομπή. Δικό του tweet αναρτημένο πριν από μια-δυο ώρες, που λέει «Στη Γενέβη πρέπει να πάμε έτοιμοι για όλα, οι εκπλήξεις είναι πολύ πιθανές, όπως και οι ανατροπές». Δεν ξέρω τίποτε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τορναρίτης γνωρίζει. Εκείνο που ξέρω είναι ότι μεταφέρεται από διάφορους διπλωμάτες οι οποίοι έχουν συναντήσεις με Τούρκους αξιωματούχους ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει κίνηση στα θέματα της ασφάλειας. Ποια θα είναι αυτή, σε ποιο βαθμό, αν θα είναι ικανοποιητική για μας ή όχι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι θα ήταν λάθος να πάμε με μια προσέγγιση ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μετακινηθεί καθόλου από τις θέσεις της, ως εκ τούτου εμείς να το παίξουμε εκ του ασφαλούς. Να πάμε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ξέροντας ποιες είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας. Θα επανέλθω στο θέμα αυτών των εγγύσεων κλπ. Αφού απαντήσετε σε έναν μήνυμα τηλεθεατή που ερωτά αν είστε αισιόδοξοι, τι αναμένετε από τη Γενέβη. Η αισιοδοξία, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι κατά παραγγελία. Θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο πρωτίστως η Τουρκία θα χειριστεί τα ζητήματα στη Γενέβη και δευτερευόντως όλοι οι υπόλοιποι που θα είναι εκεί. Αλλά το κλειδί για τη λύση στο Κυπριακό είναι γεγονός ότι το κρατάει η Τουρκία. Εάν η Τουρκία προσέλθει με βούληση να συζητήσει σοβαρά εγκατάλειψη αυτών των παράλογων απαιτήσεων της για τα θέματα των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, τότε θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει προοπτική. Ως εκ τούτου εξαρτάται από το πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία. Δεν μπορώ εκ προημίου να πω ότι είμαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Με βάση και αυτές τις πληροφορίες ή αυτά που λέγονται περί ενδεχόμενου να κάνει κάποια κίνηση η Τουρκία στο θέμα των εγγύσεων, θα ρωτήσω εσάς ευθέως για τις δικές σας θέσεις σε σχέση με το θέμα εγγύησης. Δεχόμαστε κάποιες, διότι η Τουρκία αν κάνει κίνηση, δεν θα κάνει κίνηση, του τύπου εντάξει δέχτηκα αποσύρω της εγγύησης. Τρία λεπτά, και, ναι. Ότι είναι απαράδεκτη απέτηση για εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ούτε εγγύησεις, ούτε επεμβατικά δικαιώματα. Κανενός είδους. Κανενός είδους. Άρα, από εκεί και πέρα, για να θεωρήσουμε κίνηση από πλευράς Τουρκίας σε σχέση με τις εγγύησεις, πρέπει να δεχθεί ότι θα σταματήσουν, δεν θα υπάρχουν πλέον τουρκικές εγγύησεις. Ελέγχθηκε κατ' επανάληψη από τον κύριο Ακκιντζή και υπερθεματίζω σε αυτά τα οποία έχει πει ότι η προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες της μιας πλευράς στα ζητήματα της ασφάλειας δεν μπορούν να επιτευχθούν σε βάρος των ανησυχιών της άλλης κοινότητας. Και σε αυτόν είμαι απολύτως σύμφωνος. Δεν μπορούν οι ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων στον τομέα της ασφάλειας να ικανοποιηθούν σε βάρος των ανησυχιών της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλες τις πλευρές. Να βρούμε μια ρύθμιση τέτοια που να ικανοποιεί τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Η πρόταση που έχει καταθέσει ο κύριος Αναστασιάδης, εμείς θεωρούμε ότι αποτελεί μια καλή βάση για αυτό το θέμα.
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για διεξαγωγή ουσιαστικής συζήτησης, έτσι ώστε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα είναι το Εθνικό Συμβουλίο. Δευτέρα είναι η ώρα 9 το πρωί. Θα πάτε εκεί, θα έχετε κάποιες προτάσεις, εισηγήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα να καταθέσετε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς δημοσίως γνωρίζουμε τι λένε οι Τούρκοι. Εμείς έχουμε πει την άποψή μας όταν είχε καταθέσει την πρότασή του ο κύριος Αναστασιάδης. Και πρέπει να πω ότι πέραν τούτου, σε συνεργασία με κάποιους ακαδημαϊκούς, έχουμε προτείνει και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Πέραν τούτου βέβαια, θέλω να επαναλάβω ότι πρώτα και κύρια πρέπει να ενημερωθούμε. Να υποβάλουμε προτάσεις δίχως να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα, θεωρώ ότι είναι πολύ λαθασμένο. Από τις εγγύσεις στα στρατεύματα, εκεί ποια είναι η κόκκινη σας γραμμή? Τώρα δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ το μαζί σας. Όχι, εδώ αλλά στο στούντιο του ΡΙΚ, πάμε στην, για το τι θα δεχτούμε. Στη Γενέβη. Γνωρίζουμε ότι πρωτίστως θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Εάν ικανοποιηθούμε στην άλλη πτυχή, που είναι τα εγγυητικά και τα επεμβατικά δικαιώματα, εμείς λέμε να συζητήσουμε το θέμα της παρουσίας των στρατευμάτων, αλλά με μια προϋπόθεση. Θα υπάρχει ημερομηνία λήξης της παρουσίας τους όλων των ξένων στρατευμάτων από το νησί. Και αυτό πρέπει να είναι για μας ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται όμως τώρα να ξεκινήσω να μπαίνω σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ μου και εσέναν, που στο κάτω-κάτω δεν είμαι καν ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς. Απλώς λέγοντας αυτά με τα χρονοδιαγράμματα και στην ημερομηνία λήξης της παρουσίας κλπ. Επισέρχεται σαφέστατα ο παράγοντας εμπιστοσύνη σε σχέση με αυτό που θα τηρήσει. Είπα προηγουμένως ότι δυστυχώς η Τουρκία ποτέ δεν μας είχε δώσει σημεία για να πιστέψουμε να τις έχουμε εμπιστοσύνη. Εσχάτως πολύ χειρότερα. Έχουμε δύο επιλογές. Μια επιλογή είναι αυτή που λέτε εσείς. Όχι, να πούμε, είναι εγώ. Ναι, εντάξει, αυτή η επιλογή που την έχετε αναφέρει και ανησυχία την οποία που μεταφέρω μέσα από την ερώτηση, ναι. Θέλετε. Εάν δεχτούμε αυτή την, αν πάμε με αυτή την προσέγγιση, πού οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια? Ό,τι και να συμφωνήσουμε, επειδή δεν θα το δεχτεί, δεν θα το εφαρμόσει η Τουρκία, δεν πρέπει να το δεχτούμε. Ή, λένε οι άλλοι, να εφαρμόσουμε όλες τις πρόνοιες, όσα χρόνια και αν χρειαστούν, και μετά να εφαρμοστεί η λύση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός πραγματικότητας. Να φροντίσουμε να μην χρειαστούν τόσα χρόνια για να εφαρμοστούν όλα όσα πρέπει. Εκείνο το οποίο εμείς σκεφτήκαμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση, η οποία να λέει ότι όποια από τις δύο πλευρές, τις δύο κοινότητες, αναιρέσει εκείνη τη συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί, να έχει συνέπειες. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι μπορούμε να καλύψουμε τα νότα μας. Εδώ θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια μας. Εδώ επικεντρωθήκαμε ενώ ΑΚΕΛ σε συνεργασία με κάποιους άλλους. Έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα το συζητήσουμε εάν μας δώσει τη δυνατότητα ξανά μαζί το αυτό το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι εκεί και όπου υπάρχουν ανησυχίες πρέπει να βρίσκουμε εφικτές λύσεις για να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες. Αν θέλετε να το σχολιάσετε, η εκπομπή μας γίνεται μέσον για συζήτηση τρίτων σε σχέση με αυτά που συζητούμε. Τώρα ο κύριος Σενέκης έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Όχι, ο κύριος Σενέκης παρεμβαίνει και σχολιάζει το tweet του κυρίου Τορναρίτη. Ναι, αλλά Τορναρίτη. Το λέει και σε μένα. Το απευθύνει και σε μένα. Α, ναι. Ο Γενικός Γραμματέας δεν πρόσεξε τα κόκκινα γραμμάτα. Και ο Νίκος Τορναρίτης. Κοιτάξτε, ο κύριος Σενέκης είναι πολύ πιο έξυπνος από εμάς. Τι να κάνουμε εμείς? Εμείς διαθέτουμε μια χαμηλή νοημοσύνη. Εκείνος που είναι πανέξυπνος δεν επηρεάζεται από αυταπάτες. Νομίζω ότι λύση εμνότητα από κάποιους που ξεκινούν τώρα την πολιτική τους καριέρα δεν βλαφτεί, αγαπητέ κύριε Νικολάου. Δεν θα μπω ανάμεσά σας να κάνουμε αυτή μα τη συζήτηση. Μα δεν χρειάζεται να μπείτε. Θα χάσουμε τα λίγα λεπτά απλώς που έχουμε λέω χρόνο ότι για να λύση εμνότητα από κάποιους που τώρα ξεκινούν στην πολιτική
Δεν βλάφτει. Λοιπόν, ακόμα μια πτυχή που είναι σημαντική σε σχέση με όλα αυτά που συζητούμε και που θα πάμε στην Γενέβη να συζητήσουμε. Σαφώς και δεν θα μου ανοίξετε τα χαρτιά σας γενικώς, αλλά θέλω να σχολιάσετε, γιατί υπάρχουν επικρίσεις σε σχέση με το που έχουμε φτάσει διαπραγματευτικά σε σχέση με το θέμα των επίκων. Κάποιοι λένε ότι λίγο πολύ έχουμε αποδεχθεί να μείνουν όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει διατυπώνονται επικρίσεις ότι εκ προημίου δεχθήκαμε ότι θα παραμείνουν έπικοι ανεξάρτητα του ποιος θα είναι ο αριθμός αυτός, αντί να έχουμε εξ υπαρχής ως κόκκινη γραμμή, αν θέλετε, παρόλο που γνωρίζω ότι ούτε σε εσάς αλλά ούτε και σε μένα δεν αρέσει η ορολογία, αλλά ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, οι έπικοι πρέπει να φύγουν τελεία. Και από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της συζήτησης, της συμφωνίας, θα δούμε κάθε περίπτωση και χωρισμένα για να αξιολογηθεί ως προς το πώς θα τύχει χειρισμού. Τι προνοούσε το έγγραφο το οποίο εγκατέθεσε ο Δημήτρης Χριστόφιας στις διαπραγματεύσεις? Η πρώτη παράγραφος έλεγε αυτόν το οποίο ανάφερε τώρα. Ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και κάτω, έλεγε ότι για ανθρωπιστικούς λόγους είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάποιες περιπτώσεις που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι είτε παντρεύτηκαν εδώ με Τουρκοκύπριαν ή Τουρκοκύπριο ή άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί από ένα γονιόν Τουρκοκύπριον ή Τουρκοκύπρια. Όμως, επειδή αυτήν την κατηγορία την ακούμε από κάποιους οι οποίοι ξεχνούν μια βασική ιστορική πραγματικότητα, την οποία η κυρία Πάλι έχει συμπεριλάβει στο βιβλίο που έχει γράψει για το Κυπριακό. Ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος είχε απευθύνει δύο επιστολές στον τότε Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες ανάφερε ότι ήταν έτοιμος να αποδεχτεί την παραμονή επίκων στο νησί στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Εάν κάποιος έβαλε αριθμούς πίσω από αυτά τα κριτήρια, θα διαπίστωνε ότι ο αριθμός ήταν γύρω στις 60.000 άτομα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος έστειλε επιστολές δύο, τις οποίες δημοσιοποιεί η κυρία Πάλιν στο βιβλίο της για το Κυπριακό. Και αυτόν το απευθύνω στον κύριο Σενέκιν και σε εκείνους που λένε τα ίδια πράγματα που λέει ο κύριος Σενέκης. Το δεύτερο που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι δεν ξέρω τι έχει αποδεχτεί σήμερα ο κύριος Αναστασιάδης. Είπα και κατ' επανάληψη ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αποφασίσει, εάν και εφόσον καταλήξουν οι δύο ηγέτες σε μια συμφωνία, δεν πρόκειται να αποφασίσει στη βάση του τι θα μας πει ο κύριος Αναστασιάδης. Θέλουμε να έχουμε τα έγγραφα στα χέρια μας, να τα μελετήσουμε επισταμμένα και θα τοποθετηθούμε στη βάση της δικής μας της γνώσης για το τι πραγματικά περιλαμβάνει η συμφωνία. Εσείς θεωρείτε ότι τη Δευτέρα στο Εθνικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να πάρει τρόπον την κάποια μορφή έγκριση ή πράσινο φως από το Εθνικό Συμβούλιο ως προς τους χειρισμούς του, ως προς την αποδοχή αυτού του εγγράφου? Φαντάζομαι ότι θέλετε και εσείς να το δείτε τη Δευτέρα. Θα επαναλάβω, ναι, μα θέλουμε να το δούμε αφού δεν υπάρχει ακόμα. Πώς θα το δούμε? Αύριο ξέρετε, αύριο... τα συνθήματα είναι έβηχα. Κάποτε χαϊδεύουν τα αυτιά του. Ναι, μια ζωή ημερών να συνταχθεί αυτό το. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Με βάση και όσα λέει ο κύριος Άιντα. Δεν ξέρω. Σίγουρα θα θέλουμε να το δούμε όταν θα είναι έτοιμο αυτό το έγγραφο. Αλλά στη Γενέβη θα πάμε ούτως ή άλλως. Τώρα να τα πάρουμε ένα-ένα. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι συμβουλευτικό σώμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, εάν δεν υπάρχει ομοφωνία των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το ελεύθερο να πράξει ό,τι ο ίδιος κρίνει ως σωστό. Μα και ομοφωνία να υπάρχει πάλι δικαιούται και να πράξει. Απλώς είναι πιο ηθικό το βάρος. Ακριβώς. Εάν υπάρχει ομοφωνία των πολιτικών κομμάτων, κατά κανόναν και παραδοσιακά οι εκάστοτε Προέδροι εσέβονταν την ομοφωνία των πολιτικών κομμάτων. Κατά αναλογία, αναμένω ότι και ο κύριος Αναστασιάδης το ίδιο θα έπρεπε να πράξει. Βέβαια, μας εκπλήττει ο κύριος Αναστασιάδης και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει για το τι θα γίνει. Εάν ο κύριος Αναστασιάδης μας καλέσει να πάμε στη Γενέβη, θα είμαστε παρόντες. Δεν μπορούμε να απουσιάζουμε από τέτοιες κρίσιμες στιγμές για το μέλλον
και την προοπτική της χώρας και του λαού μας, κύριε λοιπόν, Νικολάου. Δύο τηλεθεατές είναι υποχρέωσή μας, κατά την άποψη. Δύο τηλεθεατές μας γυρίζουν πίσω στο θέμα των προεδρικών εκλογών και ρωτούν αν ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ δεν είναι στο δεύτερο γύρο μεταξύ Αναστασιάδη και Παπαδόπουλου, ποιον θα προτιμούσατε για επόμενων πρόεδρων. Ανάλογο είναι και το ερώτημα του άλλου τηλεθεατή. Ανάμεσα σε Αναστασιάδη και Νικόλα Παπαδόπουλο, ποιο θα επιλέγετε? Προφανώς τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ που θα είναι στο δεύτερο γύρο. Μου αρέσει η απάντησή σας. Έχουμε ελάχιστα, θα έλεγα, λεπτά. Δεν είναι πολλά λεπτά, είναι δευτερόλεπτα. Έναν θέμα, νομίζω ότι ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Άλλωστε, είπατε και εσείς, δεν θα διαπραγματευτούμε εμείς από έρος. Τις θέσεις σας ήθελα και νομίζω ότι εκμεύσα για να καταγράψετε προς τους τηλεθεατές και προς τον λαό. Αύριο πάτε για να ψηφίσετε το Γενικό Σχέδιο, Υγείας. Έχουν λεχθεί τόσα πολλά και έχουν ανταλλαγεί τόσες κουβέντες σε σχέση με το ΓΕΣΥ, κυρίως με αφορμή εκείνη την κουβέντα στο μήνυμα το διαδικτυακό του κυρίου Παμπορίδη. Καταρχάς, να ρωτήσω, είναι και ερώτημα να τηλεθεατή, αν αύριο εκτιμάται ότι τελειώνει, θα ψηφιστεί. Νομίζω ναι, από τη στιγμή που δεν έχουν τεθεί τροποποιήσεις, πρέπει να υπερψηφιστεί, ελπίζω και εύχομαι ομόφωνα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Να πω, αγαπητέ κύριε Νικολάου... Και δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν ο Ιούδας. Να πω, αγαπητέ κύριε Νικολάου, ότι το ΑΚΕΛ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Είχαμε επανειλημμένες συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας, συμβάλαμε τα μέγιστα για να ξεπεραστούν ζωτικής σημασίας προβλήματα τα οποία υπήρχαν και εκκρεμότητες, και κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει τον πρωταγωνιστικό θετικό ρόλο που διαδραμάτισε το ΑΚΕΛ. Τώρα, ποιος είναι ο Ιούδας, καλά κάνετε να ρωτήσετε τον Υπουργό. Ακούστηκαν πολλά. Δεν λέει ο Υπουργός. Κάποιοι λένε ότι τους είπεν, κάποιοι λένε ότι τους είπεν άλλον. Ακούστηκαν πολλά. Είναι γεγονός ότι στην Επιτροπή Υγείας εκείνη την ημέρα και από πλευράς μερίδας του Δημοκρατικού Κόμματος και της ΕΔΕΚ ακούστηκαν έτσι πολλές επιφυλάξεις και η άποψη ότι θα ετίθενται διάφορες προτάσεις για τροποποιήσεις. Ο κύριος Σιζόπουλος εξεκαθάρισε με δημόσιες δηλώσεις τι θα έθετε ως πρόταση για τροποποίηση. Ο Υπουργός, αν ξέρει κάτι περισσότερο, νομίζω ότι θα πρέπει να κατονομάσει. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε, παρόλο που βλέπω και άλλα μηνύματα που έρχονται. Όσο είμαστε εδώ θα έρχονται συνέχεια. Ναι, δεν ξέρω, έρχεται μήνυμα. Αυτόν οφείλω να το διαβάσω. Είναι από την κυρία Χριστιανά Νεροτοκρήτου, την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος. Λέει ότι ο Νίκος Αναστασιάδης παραδέχθηκε στην εκπομπή με την κυρία Κενεβέζου ότι θα μείνουν όλοι οι έπικοι. Πώς ο κύριος Κυπριανού λέει ότι δεν ξέρει τι συμφωνήσε ο Νίκος Αναστασιάδης? Δεν νομίζω να είμαι τέτοιο πράγμα ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν παρακολούθησα τη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά εάν έχει πει τέτοιο πράγμα ο κύριος Αναστασιάδης, απλούστατα δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Δεν νομίζω να είμαι τέτοιο πράγμα. Έχω ακούσει την δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Προεδρικού και του Δημοκρατικού Κόμματος για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν παρακολουθήσα τη συζήτηση, δεν έχω ιδέα να άποψη. Τελευταία ερώτηση και θα φύγουμε. Έχετε εκφράσει έντονες διαφωνίες και επικρίσεις σε σχέση με την άσκηση, την κοινή που πραγματοποίησε η Κύπρος με το Ισραήλ στο Τρόοδος. Αν δούμε και τα αποτελέσματα της τριμερούς σήμερα, θα έλεγε κάποιος ότι... Δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, κύριε Νικολάου, να σας προλάβω. Η συνάντηση τριμερής χαιρετίζεται από όλους μας. Φτάνει να αποδώσει αποτελέσματα, διότι είναι ένα να γίνονται συναντήσεις και είναι άλλο να έχουμε αποτελέσματα προς όφελος της χώρας μας, προς όφελος της ευρύτερης περιοχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική άσκηση, η αντίδραση του ΑΚΕΛ γιατί έγινε? Για έναν απλούστατο λόγο. Αυτή η στρατιωτική άσκηση δεν έγινε με στόχο να βοηθηθεί η Κύπρος εάν και εφόσον βρεθεί στην ανάγκη να υποστηριχτεί από κάποια γειτονική χώρα. Έγινε, ελέγχθηκε, γιατί η μορφολογία του εδάφους στην οποία γινόταν η άσκηση
προσομοιάζει πάρα πολύ με εκείνη της Συρίας και του Λιβάνου. Δύο γειτονικές μας χώρες, με τις οποίες έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Έχει δίκιο ο κύριος Φωκαΐδης ότι ήταν ο Υπουργός Άμυνας του Λιβάνου εδώ. Και αυτόν μας επιφορτίζει με περισσότερες ευθύνες. Καλούμε μια χώρα, γείτονα, να κάνει ασκήσεις στη χώρα μας, απλά και μόνο γιατί τα εδαφικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια που θα τις επιτρέψουν με μεγαλύτερη ευκολία, αν αποφασίσει, να επιτεθεί σε δύο γειτονικές χώρες. Δηλαδή επιτρέπουμε να χρησιμοποιείται η Κύπρος ως ορμητήριον ενάντια σε φιλικές και γειτονικές χώρες. Γι' αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο κατά τη δική μας θα σας πει, είπε κάτι ο Υπουργός Άμυνας, ότι στο πλαίσιο των στρατιωτικών συμφωνιών που συνάπτει η Κύπρος, είναι και αυτά, είναι και άλλα τα οποία ενδεχομένως δεν δημοσιοποιούνται και που αφορούν. Όταν πήγαμε στη Βουλή, κύριε Νικολάου, και το ΑΚΕΛ ήταν το μόνο. Η Κύπρος όχι μόνο με το Ισραήλ και με άλλες χώρες. Όχι. Ναι, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω με τη σειρά. Όταν πήγαμε στη Βουλή, το μόνο κόμμα που διαφώνησε με αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ ήταν το ΑΚΕΛ. Και ο λόγος ήταν απλούστατος. Παρόμοιες συμφωνίες, όμοιες, όχι ακριβώς τις ίδιες, έχουμε με πολλές χώρες. Στρατιωτικές ασκήσεις θα κάνουμε μόνο με δύο χώρες. Εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τέτοιου είδους συνεργασία όπως αυτήν του Ισραήλ. Δεν είναι τυχαία που γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε και στην περίπτωση του Ισραήλ και στην περίπτωση των οποιονδήποτε άλλων χωρών έχουμε τέτοιου είδους συμφωνία να είχαν περιοριστεί όπως με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν. Δεν θα έπρεπε να επεκταθούν σε αυτού του είδους τη μορφή συνεργασίας. Και επειδή θέλω να πω και το εξής, επειδή κάποιοι δεν σέβονται καθόλου, έγραψαν ότι αντέδρασε το ΑΚΕΛ και η κυβέρνηση των κατεχομένων. Από εντελώς διαφορετική αφετηρία. Εξήγησα γιατί το αντιδρά το ΑΚΕΛ. Όχι για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο. Λοιπόν, δεν θα μου εξαφνίσει. Μας παίζει πάρα πολύ ο χρόνος. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε άλλη τόση ώρα εδώ. Και εγώ θα κλείσω με ένα μήνυμα γιατί το οποίο δεν χρειάζεται σχολιασμό. Εγώ θα σε πιέσω γιατί και εγώ θέλω να τελειώσω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που μόλις ήρθε. Ναι. Δεν είναι προς σχολιασμό, είναι για να κλείσουμε. Είναι από δημόσιων πρόσωπων. Δεν θα πω ποιος είναι, γιατί είμαι βέβαιος ότι εφόσον το στέλνει σε προσωπικό λογαριασμό, δεν θα ήθελε να ακουστεί το όνομα του, αλλά λέει ότι ήταν η πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δώσατε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, για την παρουσία σας. Εντάξει, δημοσιογραφικά, σε εισαγωγικά, ήταν τυχερή η εκπομπή γιατί συνέπεσε με τρέχουσες εξέλιξεις. Βέβαια, το είχαμε προγραμματίσει τέτοιες προηγουμένως. Ναι, επαναλαμβάνω, είναι τυχερή η εκπομπή γιατί συνέπεσε, ναι, η συγκυρία τέτοια με τις εξελίξεις όλες αυτές και στο Κυπριακό, αλλά κυρίως σε σχέση με τις διεργασίες στο κόμμα σας για ανάδειξη, για επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, που βοήθησε προφανώς και την συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάντοτε στη διάθεση. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που ήταν ως αυτή την ώρα μαζί μας και κυρίως για την συνδρομή τους, που επαναλαμβάνω πάντοτε είναι καλοδεχούμενη και κέρια και συμβάλλει τα μάλα και ως εκ τούτου αναλόγως εκτιμάται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί και πάλι την επόμενη Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.